Εγώ, ας πούμε, καταρχήν να πω ότι έχω διεκπαιδευτικό ρόλο στο διευθυντή. Απλά θα κάνω λίγο μια εισαγωγή και θα δώσω το λόγο στους ανθρώπους που έχουν επίσης λίγο να μιλήσουν. Το θέμα γενικά είναι διάφορα ζητήματα σε σχέση με την απεξάρτηση, τη διαδικασία απεξάρτησης, ίσως κάποια βασικά βοηθητικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία της απεξάρτησης για τους ανθρώπους που είναι ή έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Και ένα άλλο κομμάτι είναι το ενταξιακό, δηλαδή η σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία και οι δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα και πολύ περισσότερο έτσι στη σημερινή εποχή. Ένα πολύ βασικό που θέλω να πω, γιατί έχει λίγο να κάνει λίγο με τον τρόπο και τη λογική που το στείλουμε αυτό, είναι το ότι σε μια εποχή γενικά που υπάρχει πολύ αυτή η διαδικασία της ανάθεσης, ότι αναθέτουμε σε ανθρώπους να μας λύσουν προβλήματα ή επαγγελματίες για τα δικά μας ζητήματα, και ότι αυτό το μοντέλο, ας πούμε, και μας κάνει πιο παθητικούς, αλλά και έχει αποτύχει, όπως βλέπουμε, γιατί διωκόνονται γενικότερα τα προβλήματα. Παρόλο που το κυρίαρχο σύστημα υποδεικνύει ότι ο πιο σωστός και ο πιο έγκυρος τρόπος είναι να απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες να αναθέτουμε τα προβλήματά μας, εμείς έχουμε μια λογική ότι αυτό χρειάζεται λίγο να το ανατρέψουμε, να το πειράξουμε, γιατί και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα θέμα ή ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, ξέρουν πολύ καλύτερα από τους επαγγελματίες, εμάς τους επαγγελματίες, γιατί είναι επαγγελματίες, και ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση. Οπότε ένα κεντρικό ζήτημα εδώ είναι το να αναδειχθεί αυτός ο λόγος στον ίδιο τον ανθρώπο, ο οποίος είναι πολύτιμος και πολύ πιο χρήσιμος και βοηθητικός πολλές φορές από τις υποθέσεις των ειδικών και το τι χρειάζεται ένας άνθρωπος που έχει διάφορα ζητήματα. Όχι μόνο στο να πει κάποιος, να αρθρώσει τον λόγο του, δηλαδή, δίνουμε τον χρόνο λίγο και σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει από το πρόβλημα, αλλά κατά τη γνώμη μας και ως κεντρικό εργαλείο στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, βάσει το οποίο θα έπρεπε να οργανώνονται και να σχεδιάζονται όλες οι παρεμβάσεις σε προγράμματα και τέτοια, μέσα από την εμπειρική γνώση, την πολύτιμη τομή για τον ανθρώπο. Δεν θα πω περισσότερα. Είμαι ο Αλέξανδρος, ο Γεωργίου. Εργάζομαι στο πρόγραμμα προηγής αυτοβοήθειας. Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει ανθρώπους που θέλουν τις ουσίες. Αυτός το λόγο σου, όχι όταν παιδιά έτσι να κάνει να ξεκινήσει έτσι να πει κάποια πράγματα σε σχέση με τους άνθρωπους. Και ένα ακόμα, θα παρουσιάσει εσύ το τι υπόθηκε εδώ πέρα στην Ολομέλεια, υπάρχει κάποιος άλλος, δεν ξέρω, αυτό θα το πούμε μετά. Δεν ξέρει αυτός τι θα είναι, για να κρατάει κάποιο σημείο. Εντάξει, εγώ θα κρατάω σημείο. Ωραία, άρχισε εσύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι θα κάνουν αυτή τη εισηγή σου, που είναι συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, και δεν μιλάμε για επιστημονικό λόγο, μιλάμε για εμπειρικό λόγο, που θα μην έχει πολύ μεγάλη αξία. Ξέρω ποιος θέλει, τους ανθρώπους θα πάρει το λόγο. Και είπαμε να κάνουμε συζήτηση εδώ, έτσι δεν είναι, αυτή είναι η ώρα εδώ, έτσι μια χαλαρή συζήτηση, έτσι και καθόμαστε και έτσι και μ' αρέσει. Οπότε, να το αυτοδιαχειριστούμε. Να κάνουμε όλα.
Απλά αυτό το off για μένα ήταν ενώ ξεκίνησα από σύγκριση, μετά πήρα πιο αποφασισμένα από κάποια δύο-τρία άλλα που είχα κάνει πιο πριν την κρίση. Θυμάμαι μια συγκυρία, γιατί στο μήνα πάνω, 1,5 μήνα που είχα πριν απομένως, έτυχε να πεθάνει ένας κοινότητας που είχε ένα κοινότητας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την ημέρα, επειδή είμαι κατάλληλος, όταν είδα τον άνθρωπο το παιδί μου πεθαμένο, μέχρι να γίνει μέσα. Δηλαδή, τόνισα πολύ αυτό το πράγμα, ένιωσα συναισθήματα. Και εκεί λίγο του μυαλού μου άρχισε να λέει τι κάνω τώρα. Δεν μου πήγε λίγο πια. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε πιάσει τον πάτο μας, εγώ είχα πιάσει τη χρήση του πάτο. Αλλά όσο μας στη χρήση δεν το καταλάβαμε. Εκεί μετά αρχίζω λίγο, μπήκαν άλλες διαδικασίες μου στο μυαλό μου, θα το πάω πιο σοβαρά το θέμα. Εκεί βρέθηκε ένας άνθρωπος που ήξερε την περίπτωση μου, μεγάλη σε ηλικία, με βοήθησε, ξέρω, σε κάποια πράγματα. Αλλά εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ στον πρώτο καιρό η δουλειά. Δηλαδή βρήκα, στους 3 μήνες απάνω βρήκα δουλειά, καλή δουλειά, ξέρω εγώ, και μου βοήθησε δηλαδή στο να κρατιέμαι να έχω μια απασχόληση, δηλαδή, να μην κάθομαι να μην στο σπίτι, ξέρω εγώ, και τα και έτσι σιγά σιγά, και με μια βοήθεια που είχα τότε το κεφάλι, γιατί μου πήγε κάτι άλλο στην τάση τότε, πήγαινα και έκανα τουρκικά για κανένα τρίμηνο, πήγαινα κάθε μέρα σε λίγο, κάθε μέρα παραμέρα κλπ. Και κάποιες συμπερίσεις που από την κοινότητα που είχα περάσει, βάσει αυτών των πραγμάτων που είχα πάρει εγώ από όλες αυτές τις συναντήσεις, τόσο από όλη αυτή την εμπειρία μου προγράμματα, προσπάθησα από μόνος μου την ενδιαφέρουσα στην καθημερινότητά μου, γιατί έχω στην καθημερινότητά μου. Αυτό που να είναι και οι στόχοι, έτσι το αλλιώς, να σταματήσω να ζητάω, να μην κλέψω όλη αυτή τη διαδικασία που έχει το πρώτο. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτό που εξελίχθηκε. Βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί ήμουν μόνος μου, αλλά με τη δουλειά λίγο με συνεπήρε λίγο η φόρα της δουλειάς και κάπου το κουβουλάζει. Και αυτό που είπαμε προχτές που σου λέω, δηλαδή κάναμε τότε το Skype. Δηλαδή όταν έμεινα μετά από 6 χρόνια, ξαφνικά ένα ξεχάρισμα από δουλειά και μου ήρθαν όλα. Δηλαδή, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια που θυμούν, είχα τις δυσκολίες μου, ξέρω εγώ, το πώς θα βρουν τους φίλους, κίνδυνους φίλους και τα λοιπά, να μην έχουν σχέση με την κρίση, προβλήματα που με μένα, που δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εγώ με άλλους, γιατί τώρα με έχω π.χ. 4 μήνες καθαρά στο κρίση. Τι να πεις με έναν που είχα τώρα, που θέλω να κάθεις ας μου μιλήσεις, να πεις τι, πώς έκανες εσύ πριν, ή τι προβλήματα έχεις στην οικογένεια, δεν υπάρχει τώρα. Και όλο αυτό, τέλος πάντων, αλλά εκεί στα 6 χρόνια, δηλαδή, βγήκαν όλα στη χώρα μου, στα μου. Και κατάλαβα εν τέλει ότι παρόλο τη δουλειά που είχα κάνει τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάθε μέρα δεν τον εαυτό μου, ήταν πολλά πράγματα που δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Και, δηλαδή, η επανέλευση δικιά μου στην ουσία ήρθε μετά από 6 χρόνια, κάπως έτσι ήταν. Μεγάλες δυσκολίες και τα λοιπά και επειδή απομονώθηκα πάρα πολύ λόγω έλευση χρημάτων μου, λόγω ότι άρχισε η αυτοπεποίθηση μου να πέφτει, απομονώθηκα στο καβούκι μου με συγκεκριμένους φίλους, από εκεί που είχα ένα σωρό κόσμο που είχα πλήσει τόσα χρόνια, ένα σωρό κόσμο και τα λοιπά, μπήκα πάλι στο τρυπάκι αυτό, και εγώ το βράδυ ένα τσιγάρο, να την βγάζω κάπως έτσι, τράκα τα τσιγάρα, ξέρω εγώ, ένα φιλαράκι, άλλο με κλπ. Και όλο αυτό μου οδήγησε σε μια φάση που άρχισε μετά από το μυαλό να πνιγεύει,
λέω, που υπάρχει και αγγλική, που υπάρχει και αγγλική, δεν έχουν και φράγκα ή χασμοδούλη, αν ξέρω εγώ. Έτσι ακόμα και ένας αγγλούλη, ξέρω, που είναι πρόβλημα. Να βγάλουμε με κάμα. Η πελατεία την είχα έτοιμη, της άκρης είχα έτοιμη. Αλλά... κρατήθηκα όμως το τόπο. Δηλαδή, δυο μου μήνες πήρε με το παζάρι από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν εξής το καλό και το κακό σου. Πώς μέσα. Μην το κάνεις κάτω, μην το κάνεις κάτω, μην το κάνεις από κάτω. Όπως που δεν άρχισα, έφτασα σε σημεία να σκάσω τελώς. Και εκεί μετά έμαθα για το πρόγραμμα να τραγουδήσω. Να μου βοήθησε. Γιατί εντάξει, πόσα χρόνια δεν ήθελα να πάω χαμένη. Γιατί ήξερα ότι άμα συνεχίσω από το τελαπέρι, αυτό κάπου θα πεδηγούσε και θα μην πάει. Δηλαδή σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα ξανά θα πάρει στην τρέση και στην τρέση. Και έτσι βρίσκεται μετά το σχολείο στο πρόγραμμα. Και ξαναπήρα λίγο τα πάντα μου. Χύση λίγο του πάει τη δουλειά. Και άρχισα να παίρνω παιδί μου γνώση και κόσμο που, είναι, που ήταν στην αρχή στο πρόβλημά του, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα με βοήθησαν. Και κάποιες δράσεις που κάνω τα λοιπά, κάποιες ομιλίες, γιατί είμαι και λίγο στήρι, δεν μιλάω εύκολα. Αλλά ένα-δύο θετικά ξέρω μου βγήκαν λίγο έτσι. Τέλος πάντων, άρχισε να βρίσκω ένα νόημα και να πάτημα και να λέω εντάξει, ξεκόλα να πούμε. Να τραβηχτείς. Τώρα αυτά λίγη. Είναι πολλά που μπορώ να πω τώρα. Πολλά τα χρόνια που είναι. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και ως προς κάτω, τώρα πρέπει να κάνουμε ένα θεμείο πολλά χρόνια πίσω. Πολλά πράγματα έχουν ξεχάσει πρώτα. Είναι αυτά που λέγαμε τότε, ότι είχε στην πανέντευξη, ξέρω εγώ. Το κομμάτι, ειδικά αυτό το κομμάτι που ήταν πώς επικοινωνήσεις με άνθρωπο. Δηλαδή, μακάρι τότε να υπήρχε το τρόπο το ξαναλέω, μακάρι τότε και την εποχή να υπήρχε ένα πρόγραμμα σαν αυτό. Ήταν ανοιχτό. Δεν ήθελα να ξαναπάω στην κοινότητα. Ήταν η μόνη λύση στην τάση τότε, ή ο κανά, ξέρω εγώ, κανά όταν παίξω που ήθελα να πάω. Εσύ ήσουν εγώ μόνος μου. Μάλλον αυτό, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά αυτό που έπειρα μέσα και πρίγουσα από τον άλλο, μου σκάσε μπροστά μου τώρα. Κάπως έτσι. Τώρα από θέματα ρατσιστική περιφορά απέναντι μου τελικά, κατά κύριο γίνω. Είχαμε και θυμάμαι μια σχόλα ένα θέμα τέλο πάντων στην ομάδα υποστήριξη. Που λέγαμε, ξέρω να φτάσει σε ένα συμπέρασμα, α πούμε, ότι μπορεί επειδή μου ανοίχτη και σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τη χρήση. Και κάποια στιγμή μου κάπου δεν έκανε χρήση. Να είναι οι σχέσεις του ξέρω εγώ ξεκάθαρες. Αλλά πολλές φορές αυτό για μένα μην την πούμε. Από ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν φίλοι μου. Γιατί την κατάλληλη στιγμή σε μια διαφωνία ή κάτι, πέταξε την κακία. Ή είχε δεχτεί σε μια. Σε κάτι ξέρω εγώ πάνω. Δεν θυμάμαι το λέγεται. Μετά πάνω και καλά σοβαρή συζήτηση. Και μου πετάει ένα στα μούτρα. Λίγη σιγουτά μας λέει αυτά, λέει, όταν έχουν σπρέζα, ξέρω εγώ. Πώς κρατήθηκε και δεν του λες όσο σου πούμε και στιγμή. Ναι, σωστά. Διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Αυτά το έχετε είναι λίγο αγχωμένο στο δεν είμαι συνδυσμένος. Εφάκουν τη δυνατότητα να μην συγκληρώσεις ή να μην πεις κάτι. Καλημέρα από μένα, εμένα με λένε Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Sorry, ξέρεις να πρέπει εγώ μπατώ, δεν ξέρω. Το συμπλέγεσαι. Αφομένως είναι Γιώργο. Δεν είναι συγκεκριμένος με αυτό. Είμαι Ρουμανής και εγώ.
να πω σήμερα, θέλανε οι άλλοι να κόψουν. Έχω περάσει από διάφορες δομές, προγράμματα. Αυτή τη φορά έρθω λίγο κάπως διαφορετικά. Έκανα, να σου πω την αλήθεια, μια λίστα της προάλλης στη Λάρισα, τι με βοήθησε και τι όχι. Και μετά από δύο μέρες, αυτό που μου βγήκε, να σου πω απλά, είναι ότι, επειδή μου προσκυνάται αυτό που θα βάλω στο δωμάτιο, έχω πάρει αγάπη. Πήρα αγάπη. Και πήρα και κάποια όρια. Θα μου πείτε την άλλη φορά δεν έκανες αγάπη. Ναι, παιδιά, ίσως είναι και άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως είναι και η ηλικία, το timing, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Αλλά αυτή τη φορά τουλάχιστον τη δέχτηκα, ας πούμε. Για να καταλάβουμε, είσαι στο πρόγραμμα της Λάρισας. Είμαι και στο πρόγραμμα της Λάρισας. Είμαι στους Αρκομανείς Ανώνυμους. Και αυτά τα δύο προγράμματα με στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με βοηθάνε. Με βοηθάνε. Και νωρίτερα είχα πάει, αλλά δεν ξέρω, δεν έμενα για κάποιο λόγο. Έμενα λίγο και έφευγα, τι να σας πω. Βέβαια στην αρχή υπήρχαν κάποια όρια τα οποία εγώ δυσκολευόμουν. Δηλαδή θα κάνεις αυτό, μου προτείνα κάποια πράγματα. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτή τη φορά που διαφοβόμουν ότι θα πάω φυλακή, πρώτη φορά εγώ έτσι λίγο το ψηλιάστηκα, το φοβήθηκα έτσι τόσο έντονα. Δεν είχα συναισθανθεί αυτό το φόβο νωρίτερα. Για να μην κρυβούμε, απλά μαζεύτηκα στην αρχή. Ήταν αυτό που μου είπαν, αυτό που μου προτείνανε. Και σιγά σιγά άρχισε να λειτουργεί κάπως. Και συνεχίζει. Ένα πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι πριν αρχίσω τη χρήση μου, περίπου και λογίστα 17 νομίζω, και αυτή την ηλικία την περίεργη 14, 15, 15, δεν έχει σημασία τόσο. Είχα μάθει μέσα από ένα πράγμα που να το πω ξέρα. Δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να βγω σε αυτή την κοινωνία. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτή η κοινωνία. Και ακόμα συνεχίζει να μην μ' αρέσει. Δηλαδή, αν το δούμε σημαντικά να μπω σε μια ζούγκλα, υποτίθεται πως λέμε των ναρκωτικών, να σου είσαι εκεί στο δεύτερο από μόνο και να μπω σε μια κοινωνία έτσι, δεν μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής. Και μάλιστα δικό μου βήμα είναι ότι σε μεγάλη πόλη είναι δυσκολότερα. Στην επαρχία είναι λίγο διαφορετικά. Έχει και άλλα θετικά και αρνητικά. Ίσως στις δυσκολίες λίγο να θυμηθώ κάποια πράγματα. Αλλά αυτό ουσιαστικά που με βοήθησε ήταν ότι πήρα νιάξιμο και από τους ανθρώπους από τον ΙΑΛΦΑ και από τους ανθρώπους από το ΠΠΑ και από τους γονείς μου, οι οποίοι και αυτοί παρακολουθούν κάποια προγράμματα. Δεν ξέρω και αυτοί προφανώς τώρα. Και από ανθρώπους όμως, οι οποίοι δεν έχουν σχέση καθόλου με όλο αυτό το πράγμα. Από φίλους, πολίτες. Κάπως έτσι συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Αυτούς τους ανθρώπους να με στηρίζουν. Δεν τα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ένα πράγμα που με δυσκολεύει πάρα πολύ είναι αυτό που σας είπα πριν. Στο δικό μου το μυαλό είναι ζούγκλα και έξω. Όλα αυτή την κοινωνία έχω να δει και τουλάχιστον προς το παρόν να αρχίσω να ζω. Ένα άλλο πράγμα που με δυσκολεύει αφάνταστα είναι αυτό μου. Όσε φορέ το πάω εγώ να κάνω αυτά που θέλω να κάνω, όπως νομίζω, δεν μου πολύ βγαίνω. Πάντα τρώω τα μόνο. Δεν ξέρω να το κάνω. Δεν μου είναι εύκολο να το δεχτώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όσο κάνω αυτά που προτείνουν κάποιοι άλλοι που το κάνουν νωρίτερα, ας πούμε, το λέω ότι λειτουργεί. Είμαι καλά. Δηλαδή, σήμερα να σας πω κάτι που δεν το είχα άλλη φορά. Χαίρομαι που είμαι καλά, καθαρός και κάνω αυτά που κάνω, ας πούμε. Μου αρέσει αυτή η φάση σήμερα, αυτόν τον καιρό. Άσχετα τις δυσκολίες αυτές. Οπότε, ένα είναι αυτό το πράγμα που έχω στο μυαλό μου για το έξω, το που πάω, ας πούμε. Ένα είναι ότι δεν ξέρω να το κάνω. Προφανώς δεν λειτουργεί όπως πώς το κάνω εγώ. Και άλλα πολλά μικρά πραγματάκια γύρω-γύρω. Ας πούμε στην επαρχία έχει ένα άλλο πράγμα. Στην αρχή, εγώ αυτό το θυμάμαι, όσο είμαι στη κρίση, ο κόσμος πιο πολύ εύκολα μαζεύεται. Αλλά όταν εγώ είμαι καλά, πιο εύκολα ανοίγεται και με ξαναγκαλιάζει. Αυτό έχει και τα θετικά, έχει και τα αρνητικά. Τώρα είμαι σε μια φάση ξανακάνω σχολείο, που τελειώσει το σχολείο μου, προσπαθώ να μάθω κάτι άλλο επαγγελματικά. Προσπαθώ να στήσω μια δουλειά δικιά μου. Πάλι με βοηθάνε όλοι αυτοί που είπα από πριν.
και οικονομικά και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δηλαδή με στηρίζουν, ας πούμε, μέσα στη μέρα. Και εκεί πάλι έχω τέτοιες δυσκολίες. Πάνω κάτω οι ίδιες είναι αυτές που σκέφτομαι. Καταρχήν, ένα παράδειγμα που κάνει να βάλω το δίπλωμα για το αυτοκίνητο, μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Αφενός με και εγώ δεν είμαι ο καλύτερος με την γραφειοκρατία και με όλα αυτά. Μπερδεύομαι, δυσκολεύομαι, ζορίζομαι. Αλλά μην κρυβόμαστε. Προσπαθώ να έχω κάτι επιδοτές. Καταρχήν γίνεται χάος εκεί έξω. Δηλαδή φταίω και εγώ, γίνεται και τη τρελή, άντε να τα βγάλω πέρα. Φανταστείτε τώρα ότι έχω πόσο 5, 12, 14 ώρες τη μέρα, 16 πόσες βγαίνουν και θέλω να πάω στο σχολείο, θέλω να στηρίξω τη δουλειά μου, μια θετική δουλειά. Θέλω να αφιερώσω χρόνο σε μένα, που δεν το έκανα ποτέ. Θέλω να είμαι στους χώρους και μόνο να βάλω, ας πούμε, την ώρα να είμαι στο ένα πρόγραμμα, στο άλλο πρόγραμμα, να δουλέψω με μένα, ας πούμε. Θέλω να ξεκουραστώ. Δεν βγαίνουν οι ώρες, παιδιά. Και άμα θέλω να πάω στο δημόσιο, ας πούμε, πάλι δεν βγαίνω. Ιδιαίτερες δυσκολίες, ας πούμε, άλλες εκτός από αυτά, εντάξει. Θα είναι πιο μικρά πραγματάκια. Ένα άλλο δύσκολο πράγμα, θα το πω, θέλω να το θυμηθείτε αυτό, είναι ότι δυσκολεύομαι να ανοίξω το κύκλο μου. Δυσκολεύομαι να ανοίξω το κύκλο μου. Αυτό και στα επαγγελματικά και αντίκτυπο και γενικότερα. Δυσκολεύομαι να διασκεδάσω. Στα πράγματα που στο μέλλον, όπως τον έχω δει, είναι άκρη γενικά.
και δεν μπορούσα να αφαιρθώ σε ένα πρόγραμμα που θα βάλει το τι θα κάνω, το πώς θα το κάνω, το τι όλο θα πω σπίτι, το τι όλο θα κοιμηθώ, το τι δουλειά θα βρω, το τι με πού θα μιλήσω, πού θα αναστρέφουμε, τα καταναγκασμοί, ξέρεις. Αυτό δεν μπορούσα να είναι αυτό το πράγμα και έτσι δεν μπορούσα να μην έχω καθαρίσει από τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει το ΜΕΣ. Εντάξει, χρειάστηκε να κάνω υποδοχές μέχρι να το πάρω χαμπάρι, ας πούμε. Και δόξα τω Θεώ έτσι που κατάφερα και βρήκα αυτό το συνδυασμό, για μένα ήταν ό,τι πιο επιτυχημένο που μπορούσε να δουλέψει. Δηλαδή, μια μορφή της αντίδρασης σε όλο αυτό που γίνεται έξω. Και ακόμα φυσικά και δεν είμαι ευχαριστημένη, και ακόμα δεν θέλω να σα αποδοθώ. Αλλά ξέρεις, αναγκάζομαι να συνεπάρχω και να ελαφρώ γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αν είχα μια άλλη δουλειά, θα ήταν Αμερικάνη, ας πούμε. Δυσκολίες πάρα πολλές. Και στο εργασιακό, ας πούμε, γιατί δεν είχα τα προσόντα. Οι δουλειές που έκανα ήταν δουλειές του κοδαριού, ανασφάλιστη, μαύρη εργασία. Με τι προσόντα, ας πούμε. Ξέρετε, να δημιουργήσω κάτι καλύτερο, δεν πιστεύω ότι στον εαυτό μου. Πολλή μετάλλευση, ας πούμε, έχω βιώσει. Και αυτό δεν με βοηθάει. Ξέρετε, από θετικά, το οποίο με βοηθάει, γιατί πάλι έχω αυτή την αντίδραση. Πάλι και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να λέω ότι όσο με καταλαβαίνετε, ότι θέλει να με ξεζουμίξει, ότι να δουλεύω πολλές ώρες, να δουλεύω ανασφάλιστη, έτσι, έτσι, εγώ ή αλλιώς. Η επιλογή που έκανα, ας πούμε, να σπουδάσω μεγάλη, που μου βοηθάει, αλλά στην αρχή ξέρεις είχα τις δυσκολίες μου. Λέω τώρα, εσύ που θα πας, ας πούμε, 40 χρονών, φτάσεις και όσες εμπλέκουν, ναι, ξέρετε. Αλλά με βοήθησε όμως αυτό να νιώσω ισότιμα, ας πούμε. Ρατσισμό, εντάξει, κοίταξε, αν έχω βιώσει, κοίταξε τώρα, ξεκάθαρα μπορεί όχι, αλλά ούτως ή άλλως νιώθω, ρε παιδί μου, ότι η κοινωνία έχει λειτουργεί, είναι ρατσιστική, ας πούμε. Σε οποιαδήποτε και στη δουλειά και γενικά και έξω, ας πούμε, στο να γνωρίσεις ανθρώπους, στο να επικοινωνήσεις. Θεωρώ ότι λειτουργεί έτσι, ας πούμε, να φτιάξει την κοινωνία μας, ας πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Και εγώ μετά δεν θα ανοιχτώ στον καθένα, ας πούμε, σε δουλειές. Αν δεν το θέλω, δεν το δουλέψω, δεν ανοιχτώ στον καθένα από ό,τι ήμουν πρώην ναρκωμανής, ας πούμε, κάνω αυτή την προσπάθεια. Αν θα νιώσω κι άλλο, θα ανοιχτώ μυαλό που το έχω κάνει σε ανθρώπους και έχω επιβεβαιωθεί ότι καλά έκανα και το έκανα, ας πούμε, αλλιώς δεν υπάρχει λόγο να το κάνω. Προβλήματα δεν προκύπτουν, ας πούμε, τώρα που είμαι, ας πούμε, στον τρίτο χρόνο της σχολής και σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή και εγώ θέλω να δημιουργήσω κάποια θέση, ας πούμε, αργότερα, να κάνω κάτι άλλο, πώς θα το κάνω, ας πούμε, το κοινωνικό μητρό που έχω. Ξέρεις, βγήκε μπροστά μου αυτό. Δεν μπορώ να πάω πουθενά με το κοινωνικό μητρό, ας πούμε, πουθενά. Πρέπει να βγει κάτι, ένας νόμος, να αλλάξει κάτι, ας πούμε, γιατί να με εμποδίζουν εμένα, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Είναι πρόβλημα. Τις προάλλες, ας πούμε, πήγα σε ένα συνέδριο με τη σχολή και σταματήσαν στα σύνορα. Ολόκληρο το λεωφορείο να είναι ο πρόεδρος της σχολής, οι καθηγητές, ο καθηγητής που εμένα με πιστεύει και μου έκανε τιμή να με καλέσει, οι συμφιλητές μου, και σταματάνε εμένα από όλο το λεωφορείο στα σύνορα, επειδή είχαν εφετείο πριν δύο χρόνια, έγινε το εφετείο και αυτοί ξεχάσανε να στείλουν την απόφαση στο σύστημά τους. Και εγώ έβγαλα εκεί πέρα να πούμε 30 ώρες στα σύνορα εκεί μόνη μου, πηγαίνω στην οικία και ένιωσα, δηλαδή, απίστευτη τροπή, ας πούμε. Δηλαδή, δεν πήγα το παρελθόν μου πάλι μπροστά μου. Επειδή το συγγνώμη, μην βρίσκω καλά. Δεν συνδεθώ. Το σύστημα, ας πούμε, δεν κάνει τη δουλειά του, δεν σε κατάλαβα. Δηλαδή, και οκ, εντάξει, και εγώ αυτό το αντιμετώπισα καθαρή. Ήταν κι άλλοι που ταλαιπωριόταν οι άνθρωποι. Ένας Πακιστανός που είχε βγει από τη φυλακή, ένας άλλος, ξέρω εγώ. Έτσι, που και αυτοί τα ίδια θέματα αντιμετώπιζα. Αλλά εμένα με πειράξει περισσότερο γιατί πάω να αλλάξω ζωή. Εγώ σήμερα κάνω σχετιστό με έναν άλλο τυπλό ανθρώπων, ας πούμε, και να νιώσω ισότιμα, ρε φίλε, να μην νιώθω πια αυτό, ας πούμε. Και εκεί μπροστά μου, ας πούμε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να βρω κανονική δουλειά γιατί πρέπει να έχω δύο χρόνια κάνει ανεργία. Πώς θα έχω σε δύο χρόνια κάνει ανεργία από τη στιγμή που πρέπει να ζήσω. Δηλαδή, δεν θα βρω μια δουλειά στην οποία δεν έχω μια διαδικασία τη ζωή. Δηλαδή, πρέπει να κάθομαι εγώ δύο χρόνια, ας πούμε, και να μην έχω ένα μεροκάματο. Βάζουν ας πούμε το ταξίδι που ξέρεις τα εξάμεινα, τα οχτάμεινα. Δηλαδή εντάξει, ωραία, και μετά τι θα κάνω, ας πούμε. Εντάξει, με πολλά πράγματα, ας πούμε, σε ζητήσω να στην άλλη εποχή μου. Δεν το βάζω κάτω, ξέρεις. Ούτε θα κάνω τη δουλειά χρειαστή, τα λοιπά, δεν βάζω, ούτε έξω παλέρω, προσπαθώ. Αλλά πραγματικά, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά, ας πούμε, σε αυτή την κοινωνία, στο σύστημα αυτό. Έτσι να μπορέσουμε, ας πούμε, και εμείς. Και
τώρα πια έχουν εξομοιωθεί. Δηλαδή και οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν τα πτυχία του, που μου αυτό, ξέρω εγώ, αντιμετωπίζουν τα ίδια θέματα που αντιμετωπίζω και εγώ σήμερα. Ευτυχώς, ξέρει, δεν το λέω με στην κακή από το μου, ευτυχώς, πια ξέρει. Δεν νιώθω η μοναδική, ας πούμε, που εγώ έγινα, ας πούμε, και τα γάμισα στη ζωή μου και σήμερα, ας πούμε, δεν μπορώ να έχω μια καλύτερη μοίρα. Ας πούμε, είναι και άλλοι που αντιμετωπίζουν και αυτό είναι πάρα πολύ ήπειρο. Να βλέπω δηλαδή παιδιά που σπουδάζουν, που ξανασπουδάζουν, που παίρνουν βήματα πτυχιακά, που κάνουν αυτό, που κάνουν εκείνο. Ξέρω εγώ και δεν έχουν όνειρα, δεν σκέφτονται να κάνουν οικογένεια, γιατί σου λέει τι θα κάνω, να το φέρω το παιδί αυτό που θα κάνω, ξέρει. Εγώ έχω ήδη μια κόρη, ας πούμε, που δεν τη μεγαλώνω, τη βλέπω βέβαια και προσπαθώ για αυτή. Αλλά ξέρει, σκέφτομαι και το μέλλον αυτού του παιδιού. Εντάξει, δεν θέλω να τα ισοπεδώσω. Έχει και πολύ όμορφο και πολύ θετικά. Εγώ δίνω πολύ ωραία την πραγματικότητά μου σήμερα. Είμαι καθαρή, έχω τρία ενδιαφέροντα, πράγματα να κάνω, ανθρώπους. Δεν νιώθω πια διαφορετική από τους γύρω μου. Δηλαδή, μπορώ να σχετιστώ, ας πούμε, και να μιλήσω σε όνομα με τον οποιοδήποτε. Δεν βάζω πια αυτόν τον διαχωρισμό για την ταμπέλα στον εαυτό μου. Σίγουρα θα ήθελα να είχα γίνει κάποια πράγματα διαφορετικά, αλλά πάλι δεν πειράζει, ας πούμε. Νιώθω πολύ τυχαίρη πάλι που είμαι εδώ και που ζωντανή. Γιατί πολλοί, ας πούμε, στη γενιά μου δεν υπάρχουν. Και αυτό είναι, ας πούμε, μια πραγματικότητα. Αυτά, ξέρεις. Έχω πολύ άγχος λίγο. Το είπαμε και όλος. Κάποιος τι είχα εγώ ανάγκη. Ίσως κάποιες φορές να μην ήμουν και εγώ έτοιμος. Αυτό δεν το δηλαδή απολύτω τα πάντα. Ίσως κάποιες φορές να μην ήμουν και εγώ έτοιμος. Ή να πήγαινα με κάποιο άλλο κινητό. Για να παραμυθιάσω κάποιους τους δικούς μου, για να πάρω κάποια χαρτί από κάποιο δικαστήριο, για να λειτουργήσω από το δικαστήριο, για πολλούς λόγους. Αλλά κυρίως ήταν αυτό ότι δεν έσκυψε κάποιος από πάνω μου να δει την ανάγκη μου πραγματικά, να ακούσει τι έχω να πω, τι θέλω να κάνω, τι μπορώ να κάνω βασικά, τι θέλω να κάνω και να μου δείξει τον τρόπο εδώ, δεν είναι τον δρόμο για να εξελιχθώ, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να κάνω για ό,τι θέλω να κάνω. Επειδή από την αρχή της προσπάθειάς μου αυτής αναγκαστικά έπρεπε να πάρω βοήθεια από διάφορα προγράμματα και σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή
ξεκίνησα από ένα χώρο που δεν είναι κλειστό, είναι ιδιωτικό, που ήταν πολύ αυστηρά, με όρια, με κανόνες, με καταπίεση. Αυτό με βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Σε άλλες προσπάθειες που πάλι είχα πετύχει το ίδιο μοτίβο, δεν έχει βοηθήσει. Αλλά μετά από αυτό το μέρος που βγήκα, ας πούμε, βρέθηκα σε μια κατάσταση που βίωσα, ας πούμε, την απόλυτη μορφή απαξίωσης και ρατσισμού από όλο το σύστημα. Αναγκάστηκα. Έφτασε να μπω φυλακή στην προσπάθεια να ξαναδοσίσω μου από παλιές συνέπειες της χρήσης και ήρθα αντιμέτωπος με την απαξίωση του δικαστικού συστήματος, του σοφρονιστικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος, των ανθρώπων, των κρατουμένων και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να καταφέρω να επιβιώσω εκεί μέσα. Και εκεί συνειδητοποίησα, και αυτό και με βοήθησε, ότι δεν μπορούσα εγώ να προσαρμόσω τα προγράμματα ή τον κάθε τρόπο πάνω μου, αποκλειστικά πάνω μου, στα θέλω μου, στις ανάγκες μου, σε αυτά που ήθελα εγώ. Έπρεπε να προσαρμοστώ εγώ για να πάρω κάθε είδους βοήθεια. Είχε το καταλάβω. Γιατί, ας πούμε, ξεκίνησα από αυτό το κλειστό, μετά έφτασα σε κάποια επαφή με το CPA, στην πορεία μπήκα φυλακή και έμεινα μόνος μου εκεί μέσα. Δεν είχα τίποτα και κανέναν. Και ήρθαν κάποιες ομάδες, ας πούμε, την Ιθάκη. Και αναγκάστηκα να προσαρμοστώ κι εγώ, για να μπορέσω να επιβιώσω. Βέβαια, πάντα με τα όρια μου, γιατί δεν μπορούσα συνέχεια να δίνω ό,τι μου ζητάνε. Και έτσι συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να παίρνω εγώ ό,τι μπορώ από τον κάθε θεσμό, από την κάθε δομή, από το κάθε πρόγραμμα, εφόσον μπορούσα και μου το επιτρέπανε. Δυσκολίες πάρα πολλές. Και εγώ έτσι, όντας αντιδραστικός από μικρός, είχα θέμα με κάθε μορφή της ουσίας. Οποιαδήποτε, από τον απόλυτο άρχοντα, δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι το πιο ταπεινό αφεντικό που θα μπορούσα να δουλεύω. Δεν μπορούσα να δεχτώ διαταγές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι υποδείξεις. Και έτσι, αντί να κάποιες στιγμές να προχωράω, ας πούμε, και να εξελίσσομαι, έμενα στάσιμος ή ακόμα πήγαινα και πίσω. Εκεί, ας πούμε, είχα κάποιους ανθρώπους που λέγανε δεν τους ήθελα δίπλα μου για να με βοηθάνε, να με στηρίζουν απλά, να με δίνουν κουράγιο. Τους ήθελα απλά να μου δείχνουν το δρόμο αυτό, να ξέρω ότι είναι εκεί, ανά πάσα στιγμή, σαν φάρος, ας πούμε, κάπως έτσι εγώ τους μετέφερα, σαν φάρος για να μου δείχνουν το δρόμο, να με αποτρέπουν από κατηγορίες. Ή απλά να μου δίνουν αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με το που είδα, ας πούμε, την πρώτη φορά που συνάντησα, ας πούμε, που έμεινα μια μέρα καθαρός και συνάντησα έναν άνθρωπο που ναρκωμανεί, που ήταν 4, ας πούμε, 5 μήνες, 2 μήνες καθαρός. Και έτσι, ας πούμε, και μου έκανε μια αγκαλιά. Δεν υπήρχε κατάσταση. Δεν υπήρχε κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή μπορούσα να αντιμετωπίσω τα πάντα. Χωρίς ψυχοθεραπείες, χωρίς ψυχαναλύσεις, χωρίς λόγια πολλά. Ήταν πολύ απλά το πράγμα και πολύ δύσκολο. Αυτό μου είπαν και στην αρχή της ανάπτυξης. Τα πράγματα είναι απλά, αλλά δύσκολα. Δυσκολίες με το
βασικά έχουμε και ένα θέμα με την προκατάληψη που έχει η κοινωνία ως προς τους ναρκωμανείς, τους χρόνιους περιθωριοποίηση που τους βάζει και το δάχτυλο αυτό όταν το βλέπω σε οποιοδήποτε βαθμό είτε σε πιο μικρό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τρελαίνομαι. Είναι χειρότερη μόνο του λαϊκισμού, όχι μόνο για τους ναρκωμανείς και για τους γκέι και για τους αγαπητούς και για τους πρόσφυγες, για τα πάντα. Ενώ ήμουν και εγώ ρατσιστής σε πολλές στιγμές και φάσεις του ζωή μου. Τώρα πλέον, επειδή τα έχω δει και τα έχω βιώσει καθαρός, με περάζουν πολύ και δεν μπορώ να τα δω. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στη χώρα μας που δυστυχώς είναι πολύ υποανάπτυπο. Πάρα πολύ υποανάπτυπο. Και αυτό που έγινε η Αναστασία, αντί να ανεβαίνουν τα στάνταρτς και οι προϋποθέσεις και οι επιλογές για κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, γίνεται το αντίθετο. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Όχι λυπηρό, τρομακτικό. Τρομακτικό και... Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω κίνδυνο λόγο για να... Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας. Και με τρομάζεις. Για το μέλλον και για μένα βασικά. Δεν ξέρω τι άλλο είναι παιδιά. Αυτά για να μην μακρυγορήσω, γιατί αν και από μέρος θα μπορούσα να μιλάω για ώρες τώρα. Αλλά θα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πόσο χρόνο έχουμε? Περίπου ένα μισό. Ωραία. Οπότε, εγώ αυτό που προτείνω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο τώρα να το ανοίξουμε το φάρμακο για να κοιτάζει την ώρα. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να πει την άποψη του ή την ομιλία του ή να ρωτήσει όταν το κάνει, να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνοψίσω αυτά που έχουν πει. Άρα το στηρίζεις και πάνω στην εμπειρία. Στην εμπειρία μου περισσότερο.
Νταϊρή, δεν μπορούσες να μου βάλεις ένα λεπτό να πεξάρεις και είσαι ένα πλήγο στο περιθώριο, ας πούμε, κατάλαβες. Κάνε ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Άρα τώρα ήταν επιλογή σου, ενώ τα προηγούμενα δεν ήταν. Ναι, αυτό, ναι, είναι θέμα επιλογής, ας πούμε. Όχι, έχει και ανοιχτές δομές του Πειθαρά. Εγώ ήμουν και σε ανοιχτές δομές του Πειθαρά. Δεν είχα πάρει βοήθεια του Πειθαρά. Απλά δεν ήμουν έτοιμη εγώ τότε στην παρούσα φάση και με αναπλούσαν κάποια άλλα πράγματα. Ότι είναι τόσο προσωπικά εμένα, ότι είναι τόσο ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα και ότι υπάρχει αυτή η διάκριση δηλαδή, με το προσωπικό, με το ξέρει. Δηλαδή κάποια πράγματα εμένα δεν μου κάνανε άνθρωπο στον τρόπο που λειτουργούσαν. Είναι πολύ ιεραρχικά απομονωμένα. Εγώ δεν μπορώ πολύ ιεραρχικά απομονωμένα προγράμματα, δεν μπορώ την κοινωνία που είναι ιεραρχικά απομονωμένη. Όχι ένα πρόγραμμα, α πούμε. Προσωπικά, αν κάθε. Ναι, ήθελα να πω κάτι, δεν ξέρω πώς θα βγει η ερώτηση, σχόλιο. Α, πέρα από αυτό. Πέρα, ναι. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με αυτό. Ναι, ναι. Γιατί εγώ θα πάω λίγο σε ναι. Εγώ απλά να πω ότι πέρα από αυτά που είπες, που υπόθηκα, υπόθηκε και το ότι αυτή η διαδικασία έγινε λίγο σταδιακά η νοηματοδότηση. Και είπα και τα παιδιά, ας πούμε, ότι και από ανάγκη και από μία από συσσόρευση συνειδηών και. Ωραία. Οπότε προφανώς παίζει ρόλο και το ηλικιακό. Το ηλικιακό όμως ο κύκλος στη χρήση. Mm-hmm. Όχι η βιολογική ηλικία απαραίτητα. Mm-hmm. Ο κύκλος στη χρήση. Ο οποίος εφήρει, σου βάζει πολύ έντονα και μιλώντας και εγώ ειδικά από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Γιατί έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Σου προσθέτει πάρα πολύ απελπισία ή απόγνωση. Αδιέξοδο ακόμη περισσότερο, ας πούμε. Όλα αυτά συσσωρευμένα οδηγούν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν αυτή η εμπειρία μου μέσα από τη συνάντηση μου σε αυτό. Κάνω μια ερώτηση. Τα οικονομικά έξοδα θεωρείται ότι είναι ένα συνδυασμός καταστάσεων που καλωδικές στην απόφαση. Κώστα. Έχεις να κάνεις ένα σημείο σου. Από όλα σε αυτά που λέμε τώρα, ας πούμε, αν βοηθάει κάποιο, αλλά μάλλον η ηλικία, η συνέπεια, η κούραση, όλα αυτά, ας πούμε, είχε δει δύο άλλοι παράγοντες, λέμε αυτό το να κόψω, από τη δικιά μου μικρή εμπειρία. Και άλλη φορά είχε έκοψα και είμαι 3,5 χρόνια χωρίς να χρησιμοποιώ ναρκωτικά και αλκοόλ. Αλλά δεν είναι ότι έκουσα και αυτό είναι, παιδί μου, επειδή με έφερε εμένα, αφού δεν έχω λεφτά να πιω ή ξέρω εγώ το ένα ή το άλλο. Εγώ όπως το μαθαίνω τώρα, ας πούμε, είναι ότι είναι συνέχεια, μια διαδικασία συνέχεια. Ούτε σταματάει αυτό το πράγμα. Εξελίσσεται. Οπότε δεν είναι αυτό, ήταν η αρχή. Αυτό πλάσμα που είπα εγώ, ας πούμε. Η φυλακή ήταν γιατί 3 μέρες μου κόψω. Μετά μου φύγει αυτό το πράγμα. Έτσι από τις ερωτήσεις της ώρα και εγώ από εκεί επιλυτά και από αυτά που βλέπω από άλλους που είναι στην ανάλυση αυτό που καταλήγω σε εμένα είναι ότι είναι καθαρά στη θέληση του ατόμου. Τι θέλει να κάνει το άτομο, αν θέλει να πίνει, θα πίνει ό,τι και να κάνει, ό,τι όπως και να είναι η κατάστασή του. Ό,τι και να του δώσεις, δεν θα το αλλάξει το πιο μόνο. Ό,τι και εκεί να δοθούμε και τα αυτό που μου έχει κάνει εμένα στο σήμερα που με κρατάει καθαρό είναι και εμένα το Νιάλφα μου έδειξε τον τρόπο για να μπορέσω να ζω καθαρός από οτιδήποτε σε πρώτη φάση και τα υπόλοιπα μέλη που μου είχαν ξέρεις τι κάνει αυτό μην κάνει αυτό που σκέφτεσαι και εγώ έχω μείνει καθαρός και στη φυλακή έχω μείνει καθαρός αλλά βγαίνοντας την ίδια μέρα είχε γιατί έμεινα καθαρός μόνος μου, έμεινα καθαρός με τον δικό μου τρόπο είπε ο φίλος εκεί. Αυτό γίνεται και το PPR εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ στο να με βάλει μέσα στην κοινωνία να κάνουμε πράγματα μαζί. Στα κοινωνικά θέματα, στις δράσεις του μέσα και την υπόλοιπη μέρα. Γιατί εγώ πιστεύω στον τρόπο του ΜΙΑΛΦΑ, απλά το δωμάτιο π.χ. ή η δική μου είναι αρχή που δεν μπορείς να μπεις αλλά είναι πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Είναι 1,5 ώρα. Έτσι, εγώ αυτά είχαμε. Εγώ δεν το καταλάβω το λεφτό που είπες.
πιο. Αυτό κάτι το δωμάτιο για την μία μισή ώρα. Ότι οι ομάδες μας είναι. Α. Η Α είναι η ομάδα που βοήθεια. Γιατί άμα βοήθησε αυτό το πράγμα, την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Mm-hmm. Αυτή είναι που δεν πήρε. Mm-hmm. Άρα σου γεννήσει το χρόνο. Ναι. Πάμε σε αυτό. Ναι, σαν συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Πεναρκωμάνης. Είμαι μέλος των Αρκωμάνων Ανωνυμών. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές έτσι που δημιουργούν τον τρόπο συνομιλίας και συνεργασίας και τον Αλέξανδρο και τον ΠΠΑ που μοιράστηκε μαζί μας ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και μπορέσαμε και εμείς να έρθουμε να το παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε. Είναι και ο Βάιος μαζί μου, είμαστε και οι δύο μέλη των Αρκωμάνων Ανωνυμών. Ωστόσο, δεν θα μιλήσουμε εκπροσωπώντας τώρα τη δομή των Αρκωμάνων Ανωνυμών, αλλά σαν μέλη και εμείς, σαν απομάχη, σαν. Εφόσον το ζήτημα είναι το θέμα της απεξάρτησης ή της επανένταξης σε αντιδιαστολή με το συστημικό αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, δηλαδή πώς θα γίνει να μην αναθέσουμε το δικό μας πρόβλημα σε κάποιον άλλον, ο οποίος είναι ειδικός, ας πούμε, και αναλαμβάνουμε εμείς ήδη την ευθύνη μας. Εγώ έχω περάσει και από το ΠΠΑ, από όπου έχω πάρει πολύ βοήθεια και έχω πάρει και τη σύνδεση με τον ΙΑΛΦΑ. Δηλαδή, δεν ήξερα για τον ΙΑΛΦΑ, γνώρισα τον ΙΑΛΦΑ μέσα από τους συμμετεχνούς στο ΠΠΑ. Και από τότε συμμετέχω ενεργά, δηλαδή είμαι στις ομάδες του ΙΑΛΦΑ. Κάνω την απαραίτητη δουλειά, είμαι 5,5 χρόνια καθαρός από όλες τις ουσίες. Κάνω την απαραίτητη δουλειά που χρειάζεται και που προτείνει τον ΙΑΛΦΑ, που είναι η θεραπεία μέσω των 12 χρημάτων, είναι μια θεραπευτική προσέγγιση περισσότερο επικεντρώνεται στην αναγνώριση των εαυτών σου, να παραδεχτεί αυτά που έχει κάνει, να αναλάβει αυτό που λέμε την ευθύνη σου, να πιστέψει ότι κάποιο άλλο, α πούμε, ίσω να έχει να σου προτείνει. Κάποιο άλλο που έχει περάσει έτσι από αυτό το πράγμα, να έχει να σου προτείνει για το πώ θα προχωρήσει. Θέλω να μοιραστώ ότι μπαίνοντα σε ομάδε αρκωμανών ανώνυμων και να σταθώ έτσι και στα μιλάματα των παιδιών, α πούμε, με τα οποία πήρα την ταύτιση που χρειαζόμουν να συνδεθώ, ότι δεν υπάρχει κάτι σαν την αγκαλιά που περιέγραψε ο Χριστός. Εγώ θα την πω ότι όταν είσαι με τη φίλη σου, όταν δηλαδή μπαίνεις σε μια ομάδα και βλέπεις τους ομοίους σου, τη φίλη σου δηλαδή, που βρήκε ο Κύπρος στη γενιά μου, κατευθείαν υπάρχει αυτή η οικειότητα. Μαθαίνουμε δηλαδή μεταξύ μας πώς να προχωρήσουμε, πώς να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες. Δυστυχώς δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Αρκωμάνιους όμως ή μόνο για τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Εμείς, ούτως ή άλλως, εγώ, ούτως ή άλλως, δεν έχω μάθει να ζω, όχι απλά μέσα στην κοινωνία. Δεν έχω μάθει να ζω σύμφωνα με τους όρους της πραγματικότητας. Δεν γνωρίζω πώς να ζω. Γιατί το ρεπερτόριο μου, το πεδίο δράσης μου ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πώς θα βρω την επόμενη δόση. Πώς θα βρω τρόπους και μεθόδους για να βρω την επόμενη δόση. Πώς θα μιλήσω, θα συναναστραφώ και θα καταφέρω να ικανοποιήσω την αιμονή μου με τα ναρκωτικά. Με το να κάνω χρήση δηλαδή. Όλο αυτό μπορεί να ακούγεται περιπετειώδης για κάποιον που δεν το ζει, ωστόσο είναι περιορισμένης εμβέλειας πνευματικής, διανοητικής. Δηλαδή δεν ασχολείσαι με πολλά πράγματα. Λες θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό, είναι μετρημένα. Για να πάω να πιω. Βγαίνονται, κόβοντας λοιπόν, και έχοντας να ζήσει κάποιος, να ζήσω δηλαδή μέσα στην κοινωνία, βλέπω ότι ενώ νόμιζα ότι ήξερα να ζω, τελικά δεν ξέρω. Οπότε γίνεται μια αναγέννηση, ουσιαστικά κάπως ξαναγεννιέσαι. Και λες τώρα πρέπει να ζήσω. Χρειάζεται όμως, χρειάζεται. Δηλαδή εμείς βλέπουμε πια ότι αυτό το
το γνωστό ότι μια φορά ναρκωμανείς για πάντα ναρκωμανείς. Δεν ισχύει. Και δεν βγαίνουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε στους ναρκωμανείς ανώνυμους. Δεν βγαίνουμε στην κοινωνία σαν μια κοινωνικά ευπαθή ομάδα. Βγαίνουμε ως ισότιμοι. Άμα θες το λες, έξω και η ανωνυμία. Βέβαια έχει και άλλες διαστάσεις μέσα στο πρόγραμμα, αλλά το λες άμα θες. Εφόσον στην εμπορία σιγά σιγά μπορείς να αναβαθμιστείς, σου δίνονται οι δυνατότητες. Να αναβαθμιστείς σαν άνθρωπος, βγαίνεις ομότιμα στην κοινωνία πλέον. Και διεκδικείς αυτά που σου αναλογούν, αν τα θέλεις. Οπότε, δίνεται και το πλαίσιο, γιατί μπαίνοντας στους ναρκωμανείς ανώνυμους, είμαστε νεοφερμένοι, δεν ξέρουμε να ζούμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε, πρέπει από κάπου να πιαστούμε. Και υπάρχει και ένα πλαίσιο, μια δομή υπηρεσιών, μια κοινωνία. Δηλαδή, οι ναρκωμανείς ανώνυμοι είναι μια λιτογραφία της κοινωνίας, που σημαίνει ότι είναι μια κοινωνία μέσα στην κοινωνία, όπου μεταξύ μας κάνουμε παρέα και εκτός των ομάδων. Τηλεφωνιόμαστε, κάνουμε μαζί υπηρεσίες προς την κοινωνία. Δεν υπάρχει κάποιο είδους εσωστρέφεια του τύπου ότι να μην γνωρίζει η κοινωνία τι κάνουμε. Όχι. Είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, που βοηθάνε ένας τον άλλο να παραμείνουμε καθαροί. Και είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε και να μοιραστούμε την εμπειρία μας και σαν μέλη και σαν πρόγραμμα με την κοινωνία. Οπότε, να το μαζέψουμε σε σχέση με την προσωπική εμπειρία και την κοινωνία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και να μην βρούμε σε μια μεγάλη παρουσίαση. Όχι. Μπαίνει λίγο στην φάση. Άρα, παρουσίαση. Ναι, θα μείνω λοιπόν σε αυτό ότι σαν όρος η απεξάρτηση και η επανένταξη γίνεται και χωρίς τη συμβολή ειδικών. Τουλάχιστον για μένα έχει γίνει, γιατί αυτό που έχω βρει εκεί μεταξύ των άλλων μελών, αδερφών, πρώην πιστών, ας πούμε, δεν το έχω βρει πουθενά. Συμπληρωθούν και υπόλοιποι. Ναι, πήρα φορά. Ευχαριστούμε. Πάντως αυτό που λέει ο κύριος, θα τόσα χρόνια έτσι που το έχω δημιουργικά, έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα και δεν έχω χρήση κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όταν παίρνει την απόφαση και κόβει τα ναρκωτικά και πάει να κάνει μια προσπάθεια σοβαρή και προχωράει αυτή τη μετά χρόνια κλπ. Είναι σαν να είναι ακόμα εύκολος. Δηλαδή ακόμα και 45-50 χρόνια να είναι, όταν γιατί συνήθως τα ναρκωτικά τα ξεκινάς και στα 14-15-16 μέσα στην εφηβεία, ωραία. Δεν είναι, δηλαδή και 25-30 χρόνια να φτάσεις όταν είσαι μέσα στη χρήση, δεν έχεις φύγει από την εφηβική ηλικία ακόμα, δεν έχεις δει κάτι άλλο. Δηλαδή πώς το πούμε στο λόγο να το πούμε. Ναι, δηλαδή έχεις μείνει, είναι αυτό που είπε, είσαι εκεί πέρα, εκεί, δηλαδή ό,τι μνήμες έτσι εκτός από χρήση ήταν αυτό που είσαι αφήσει την εφηβεία σου, εγώ, καταλάβες. Όταν σταματάς τα ναρκωτικά, πρέπει πάλι να κάνεις τα βηματάκια να οριμάσεις σαν άνθρωπος γενικώς. Ναι, παιδί μου, να κάνεις προσαρμοστικά πράγματα, να κάνεις και σε λίγο το άτα, παιδί μου, έλα, παιδί μου, κάνε αυτό, κάνε εκεί, μου λέει, μπες τι είσαι διαδικασίες. Κάνε το σώμα, πολύ δύσκολο. Η καλά φορά ματαιώνεσαι και να ξέρεις ο άνθρωπος πρέπει να πούν και να σου πει, ξέρω εγώ, μια χοντράδα, εκείνη την ώρα συγγειώσες, ξέρεις, κατεβάς τα αυτιά και παθαίνεις πλάκα, ξέρω. Τρως τέτοια ματαίωση και τρελαίνεις. Και λες, ρε, πού 35 χρόνια μου, ξέρω εγώ, λέω τώρα, κατάλαβες. Ένα που δεν είσαι 35 όμως. 15. Για να το θέσω. Κατάλαβες. Είναι διαφορετικό, δηλαδή, κάνω λάθος. Άρα, επανέρχεσαι στην ηλικία που είχες μείνει όταν ξεκίνησε τη χρήση, άρα λειτουργείς εκπαιδευτικά ως έφηβος, αλλά και συναισθηματικά, όπως όπως είπε ο Βάγιος, αλλά βγάλοντας έξω όλο αυτό το κύκλο ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα
και αντιδρώ και γιατί μόνο σου είπες ότι στα 21 θεωρούσες ότι μπορούσα να κάνεις πετάξεις. Ναι. Αυτό δεν το έχεις τώρα στα 35 που έχεις ξεκινήσει, είσαι εκπαιδευτικά σε αυτή την ηλικία. Πολύ γιωμένος. Αλλά μιλάω σε κάποια χαρακτηριστικά της εφηβείας. Λίγο. Ε, λαθώς. Εγώ θα ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω. Παρισχυτικό. Όχι, σχετικό. Εγώ τι σχετικό με την επανένταξη και με όλα αυτά που είπατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και μας σας ευχαριστώ πολύ που μας που τα μοιραστήκατε μαζί σας. Ένα πράγμα τώρα που θα ήθελα να μας πείτε είναι ποια είναι τα πολύ βασικά, τα πρώτα πράγματα που θα θέλατε να βρείτε σε αυτή σας την προσπάθεια να ξαναμπείτε στην κοινωνία. Ποια είναι τα βασικά που θα θέλατε να σας προσφερθούν, να κατακτήσετε ή να σας προσφερθούν. Τι συνθήκες θα θέλατε που θα διευκολύνανε αυτό που λέμε την νορμαλοποίηση της ζωής σας. Ποιες ήταν αυτές οι ανάγκες και τι μπορεί να γίνει η συνθήκη. Αν μπορεί να απαντηθεί, είναι ασχετό. Όχι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ήθελα κι εγώ προς εκεί να το πάω, μια που λέμε πάρα πολύ συμπληρωματικά, ναι, δηλαδή να αφήσουμε το πιστεύω. Ορμόμενος κυρίως από τις δύο πρώτες τοποθετήσεις του Αντώνη και του Γιώργου και συνδέοντας το με την αρχή αυτού του τριμέρου, όπου στο πρώτο πάνελ μπήκαν δύο μεγάλες αντιφάσεις. Μία αντίφαση που τονίστηκε είναι ότι συνήθως για την κοινωνική ένταξη συζητάνε οι ενταγμένοι. Και ποιοι είναι οι ενταγμένοι, είμαστε εμείς οι ειδικοί του ψυχοκοινωνικού τομέα, είναι οι πολιτικοί, είναι διάφοροι άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης ενδεχομένως. Αυτοί διαμορφώνουν την ατζέντα, δηλαδή. Σπάνια διαμορφώνουν την ατζέντα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ενταχθούν κοινωνικά. Έτσι, αυτή είναι μια βασική αντίφαση. Και η άλλη βασική αντίφαση, και νομίζω συνδέονται με αυτά που είπε η Όλγα, είναι ότι όταν μιλάμε για επανένταξη, μιλάμε για επανένταξη στο υπάρχον. Αυτό υπόθηκε της οποίας να δάμε στη δεδομένη κοινωνία, δηλαδή η οποία, για να συνδεθώ με αυτό που είπατε, δεν μας αρέσει. Ή η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς, γεννά συνέχεια αποκλεισμούς, έτσι. Αυτοί είναι δύο βασικές αντιφάσεις και μέσα σε αυτό πραγματικά είναι πολύ και η ερώτηση και το ζήτημα που βάζει η Όλγα, τι θεωρείτε ως κρίσιμα στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης που εσείς ήδη θα είχατε ανάγκη και βάζοντας και ένα δεύτερο κομμάτι ότι αφού δυσφορούμε σε αυτή την κοινωνία, με ποιους τρόπους συναντιόμαστε για να κάνουμε κάτι, να βάλουμε έτσι ένα σπόρο, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Βασικά, ένα για μένα που θα ήθελα να προτείνω ως να αλλάξει είναι το πώς περιβαίνεται ο νόμος, ας πούμε, στο κρίστη, στον πρώην κρίστη, ας πούμε. Δηλαδή, έχει αλλάξει, έχουν γίνει κάποια πράγματα, κάποια βήματα, θεωρώ, από την κατεύθυνση. Δεν είναι το ίδιο όπως μακάβο που σε πιάνω μια μικροποσότητα που είναι στην φυλακή, αλλά και πάλι θεωρώ στιγματίζει όταν έχει θέματα με τον νόμο, ακόμα και να είσαι χρόνια, ας πούμε, στην απεξάρτηση, στη διαδικασία τη ανάλυση τη απεξάρτηση, στιγματίζει, σε πάει πίσω. Όπως ακούσαμε και από άνθρωπο που είναι φυλακή, καθαρή και όλο αυτό, θεωρώ ότι αυτό πρέπει ειδικά να αλλάξει η αντιμετώπιση, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών που κάνουν μια προσπάθεια. Δεν μπορεί, είναι ανεπίτρεπτο να στιγματίζεσαι, ας πούμε. Χρειάζεται, δεν ξέρω τι χρειάζεται, ας πούμε, ειδικά να αλλάξει αυτό. Χρειάζεται βασικά να σταματήσει ο νόμος να τη θεωρεί έγκλημα, που να μας θεωρεί εγκληματίες. Οι δυνάμενους εγκληματίες ότι μπορεί να ξανα, ας πούμε, γιατί με αυτή τη λογική, ας πούμε, οποιοςδήποτε που υποπέσει σε κάποιο πάθος και μέσα στην κοινωνία, ας πούμε, μπορεί και να το ξανακάνει, έτσι. Αν κάποιος διαπράξει φυμυχία, για παράδειγμα, λέμε εδώ, μπορεί να ξαναδιαπράξει πάλι, ή αν κλέψει κάποιον, μπορεί να ξανακλέψει πάλι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι αυτό που κάνει ένας χρήστης για να βρει ένα πιχή, δεν τα κάνει επειδή θέλει να βρει ένα πιχή, επειδή το γνωρίζει αυτό, ας πούμε. Δεν είναι κακός άνθρωπος ή εγκληματίας, ας πούμε.
ένα από για μένα, ένα δεύτερο να έχουμε ίσες ευκαιρίες, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θέλω να μας κανοθεωρούμε εμένα σαν απομυθικές ανάγκες από τη μία, αλλά από την άλλη θέλω να έχω ίσες ευκαιρίες. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και πριν, ας πούμε, δεν μπορεί, ας πούμε, επειδή εγώ, ας πούμε, δικάστηκα μία φορά ή καταδικάστηκα να μην μπορώ, ας πούμε, να έχω ίσες ευκαιρίες με κάποιον, ας πούμε, που δεν έχει καθαρό, που έχει καθαρό ποινικό μητρό, γιατί αυτό για μένα είναι το παρελθόν, ας πούμε, και το έχω αλλάξει, μπαίνοντας μέσα στην κοινωνία και συμμετέχω. Και από τη στιγμή που συμμετέχω, ας πούμε, έτσι, και μπορεί και εγώ να κάνω πράγματα για να την αλλάξω και να την κάνω καλύτερη και σαν μονάδα και στον περίγυρο μου και όλο αυτό. Οπότε, δηλαδή, καθαρά στο νομικό πλαίσιο, ας πούμε, να αλλάξω ριζικά πράγματα, ας πούμε. Και μετά από εκεί πέρα, ευκαιρίες, ας πούμε, στην εργασία, δηλαδή με την υγεία που χρειάζεται να έχουμε, ξέρεις. Δηλαδή, αυτονόητα πράγματα που δεν ξέρω πραγματικά. Το έλεγα και πριν, ας πούμε, είναι αυτό, δηλαδή είναι αυτή η αντίφαση, δηλαδή πώς να ενταχθείς, ας πούμε, εκεί πέρα. Και τώρα νομίζω ότι και επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και με τη δυσκολία την οικονομική και μόνο αυτό, μόλις τις ανατροπές που γίνει στα πολιτικά συστήματα, ξέρω, όλο αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, θεωρώ ότι άλλαξε και το προφίλ των πιστών, ας πούμε, και ο τρόπος που μπορείς να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, μπορεί να εντάξει έναν άνθρωπο στο δικό μου σήμερα. Σε ποια κοινωνία να φαντάξει που η δουλειά, μέσα από τη δουλειά παίρνει αυτοεκτίμηση, παίρνει τα χέρια για να ζήσει και για να επιβιώσει και είσαι άνεργο. Πού είναι το πα από το κλειστή, α πούμε, θα ξαναπιεί εσύ. Εδώ πίνουν άνθρωποι που δεν πήραν ποτέ. Πίνουν φάρμακα, πίνουν αλκοόλ, α πούμε. Δηλαδή άνθρωποι που δεν τα χρήστε. Οι οικογενειάρχε που δεν έχουν να σου πούνε τα παιδιά του, να τα ταΐσουν. Δηλαδή το χρήστη που θα το πα, α πούμε, σήμερα. Σε ποια κοινωνία να τον εντάξει, δεν ξέρω πραγματικά. Και έχοντα και την έτσι μια που σου θυμίζει την μυστική γωνιά χρήστη, δεν φεύγει εύκολα. Και σε μια κοινωνία δηλαδή που η γραφειοκρατία τη, α πούμε, σε εμποδίζει έτσι και αλλιώ από το πιο απλό πράγμα, α πούμε. Κοιτάξτε, εγώ έτυχε να αντιμετωπίσω αυτό το 38 περιστατικό να σε εμποδίζει από το πιο απλό πράγμα. Το να πει είναι κάτι ανεργία να μα εμποδίζει. Έτσι, που υποτίθεται έχουμε περάσει, α πούμε, στου υπολογιστέ και στο διαδίκτυο και όλο αυτό και πάλι. Για να κάνεις ένα απλό πράγμα, πρέπει να βάλεις σου 1000 χαρτιά. Σου λέει ταξιδεύεις δωρεάν στα σκηνικά και δεν τους κάνεις τις καταναγκές. Πρέπει να πας και στο διάβημα να βγάλεις και ένα χαρτί ότι έχεις την καταναγκία. Δεν θα πω στην αντιπλέκτη, λέει και όλα την κοινωνία. Ναι, ας πούμε, ναι. Τι σπουδάζεις? Θεολογία. Εντάξει, είναι λίγο αντιφατικό. Θα συμπληρώσω πάνω κάτι. Εγώ θα κάνω λίγο το κακό τη υπόθεση και τα τελευταία. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μαζέψουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Μακάρι να κάνουμε λίγο τον χρόνο. Έχουμε 5 λεπτά. Έχουμε 5 λεπτά. Ωραία, για τα 5 πόντου. Συμφωνώ απόλυτα με την Αναστασία. Και εγώ γνωρίζοντα την ανάρρωση μετά την καφυλακή, όπω συνέβαινε παρελθόντω, δεν μου πήρε κανένα στα σοβαρά για την προσπάθειά μου. Τότε πήγα καθαρός εκεί και αυτό που λείπει νομίζω σε σχέση με άλλες χώρες είναι το ότι ο ναρκωμανής πιάνεται στο κρατητήριο, αντιμετωπίζεται πρώτα απ' όλα σε καμία περίπτωση σαν άρρωστος και δεν παραπέμπεται σε κλειστό πρόγραμμα για να κάνει αποτοξίνωση και να έχει επιλογές προγραμμάτων εκεί. Εδώ το ξύλο βγάζει καρμάνα, χτυπιέται στα πατώματα, δεν τον ανοίγουν ούτε για συμπτώματα της καρμάνας, τώρα μην αναφερθούμε τον ενεργειακά που έχει για να πάει στην τουαλέτα, δεν το φέρνει στο σπίτι. Και μπαίνοντας εκεί, τα ναρκωτικά περισσεύουν στην σπίτι. Οπότε, ποια φυλακή, ποιο τέτοιο, ποιος νόμος και ο ρατσισμός όλο μαζί συνδέεται και είναι στην αρχή του σπίτι. Δεν έχει επιλογές, δεν υπάρχουν επιλογές. Κάποιος άλλος θα πει να πει στη σχέση με τα ερωτήματα που ο Γιώργος του Βάη, μια σειρά από την ερώτηση. Να είμαστε λίγο σύντομοι για να το πιέσουμε, γιατί... Τι είναι, δεν μ' αρέσει το σώμα, το ξέρετε. Λίγο πριν να πω τώρα όπως αρχική φάση, ρε παιδί μου, πράγματα που δεν μπορούσα να καλύψω όταν έβγαινα έξω, δεν το τα είχα. Μου τα δώσαν αυτοί οι άνθρωποι που είπα, ας πούμε. Ας πούμε, μόνο ασφαλής. Μου δώσαν ασφάλεια. Πρώτο. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά δεν κάνω μόνο ασφάλεια, ας πούμε. Τέτοια πράγματα. Χρόνο. Να εκπαιδευτώ για να πω πώς θα κάνω τη δουλειά μου, πώς θα κάνω αυτά τα πράγματα. Ποια δουλειά. Σε τα πράγματα.
Αθήνα με περνάμε το PA. Περνάμε το πρόγραμμα. Όχι, ενώ γενικά οι άνθρωποι που συνάντησαν στη ζωή μου βοηθήσαν. Μια αλφα, μια γονεί, φίλοι. Όχι, όχι. Δεν το βρίσκω. Τέτοια χαρακτηριστικά. Και εγώ είμαι κοινωνία, εγώ δεν το θέλω τόσο ότι ξέρει να παίξω. Αλλά κάποιο που το έχει κάνει, άσχετα τι από που είναι, να μου το δείξει να το κάνω κι εγώ. Είμαι ο Βάγιος, καλησπέρα για την Ολυμπιακή. Είμαι ένα κομμάτι, είσαι ανάρρωσε. Εδώ και 5 χρόνια και μέρες είμαι ακόμα ένα παιδί μου. Ευχαριστώ και όλο αυτό για να μην επαναλαμβάνω. Μ' άρεσε πολύ το θέμα όσον αφορά και τη δικιά μου σχολική εμπειρία από, από τον υπόκοσμο να βρεθώ στον κόσμο. Δύσκολο τώρα. Αλλά θέλω να περάσω και ένα επιδοφόρο μήνυμα γιατί ζούμε σε μια κοινωνία, ένα κράτος ανομίας, ξέρω εγώ, διαφθοράς, ρατσισμού, ανισότητας. Για μένα, στο σήμερα, και αυτό που κάνω, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα και η οπτική που απέναντι στα πράγματα. Από το να κάθομαι, που είναι το εύκολο, να είμαι στο σπίτι, στη μιζέρια μου, σε μια απομόνωση, να κράζω από το σπίτι και από τον καναπέ, αυτά που βλέπω στην κοινωνία που δεν γίνονται και θα έπρεπε να γίνουν και όλη αυτή την παθογένεια που υπάρχει στο κράτος και όπως είπα πριν και μέσα εδώ που ζούμε απλά βάζω δράση στα πράγματα. Πλέον από το να περιμένω, μπορεί να κλεισέ αυτό που ακούμε πολλές φορές, από το να αλλάξει τον κόσμο, αλλάξει τον εαυτό σου, τον τρόπο που το βλέπεις, δηλαδή η οπτική των πραγμάτων. Okay, αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, είναι η κοινωνία. Εγώ τι κάνω εκεί μέσα. Κάθομαι πίσω και αφήνω τους άλλους να είναι πρωταγωνιστές και εγώ είμαι ο κομπάσος ή μπαίνω κι εγώ με αυτά που έχω. Και σίγουρα πιστεύω ότι σήμερα διεκδικώ τα πράγματα. Δηλαδή ψάχνω να βρω τι μου αρμόζει και πόσο πρέπει να είμαι μέσα στην κοινωνία, τι είναι αυτό που αξίζω να είμαι μέσα στην κοινωνία. Φεύγω από αυτό που ήμουνα. Το ότι εγώ είμαι ένας πρεζάκιας, ο άρρωστος, κοιτάξτε με, λυπηθείτε με, σας παρακαλώ, σήμερα δεν πίνω και προσπαθώ να πάω στην απέναντι όχθη. Δύσκολα, όπως είπαν και τα παιδιά, έτσι είναι για την κοινωνία τα πράγματα, αλλά αυτό το έτσι, εγώ τα αλλάζω στα μάτια μου. Δεν περιμένω να αλλάξει από μόνο τους έναν καναπέ και να λέω, αυτοί είναι, αυτοί κάνουν. Μπαίνω και στο βαθμό που μπορώ. Βάζω και εγώ το κεράκι όσο μπορώ, τουλάχιστον να είμαι ευχαριστημένος. Αυτό σήμερα χτίζω, αυτοεπίθεση και αυτοεκτίμηση. Είμαι κι εγώ κάτι. Ούτε μισάνθρωπος, ούτε υπεράνθρωπος. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος. Ανήκω στη φυλή σας. Με τα δικά μου προτερήματα όπου και τα ελαττώματα και όλο αυτό που με πρεσβεύει στην ανθρώπινη αξία μου πλέον. Αυτά ήταν. Είναι πολύ ωραίο κλείσιμο, νομίζω ότι είπε πάντα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ωραία.